Βίτα και στο Ραπτόπουλο στη Βίτα. Λοιπόν, καταρχήν είδαμε τον Ίγνασον να βάζει πιο πολλά γκολ από τον Ολυμπιακό και τον Ποντένσε. Με πιο λίγες συμμετοχές. Πολύ σημαντικό αυτό για ένα στόπερ που κάνει 4 γκολ σε όλη τη γεμάτη χρονιά και αυτή δεν έχει λήξει ακόμα. Και Κωστή, σημείωσε και κάτι άλλο ότι ο ΠΑΟΚ έχει χτίσει και μια παράδοση το να βρίσκει πολλά γκολ από την αμυντική του γραμμή. Στόπερ, βέβαια. Εξή μπακ, μπάκος. Αριστερό μπακ για νου, έβαλε ένα ευρωπαϊκό. Ο Κρέσπο έχει βάλει. Ο Βαρέλα έχει βάλει και 4 γκολ ο Ίγνας αφού ήταν τον πάγκο. Ναι. Έχουν ένα Μίσιτς ο οποίος τους βγήκε, τον είχαν του πεταματού, λέει βάλτε και αυτόν μέσα. Γιατί βάλτε και αυτόν να δούμε. Τον βάζουνε, είναι ο ακρογωνίος λίδος των χαρ του ΠΑΟ. Και για το Μίσιτς να πω ότι διάβασα ρεπορτάζ από την Αμπόλα ότι τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ με την Sporting Λισαβόνα στα 2 εκατομμύρια. Είναι κοντά στα, ναι, ναι. Σύμφωνα με την Αμπόλα, η Ασπρόμαυρη λέει εδώ, βρίσκονται κοντά συμφωνία με τη Sporting για μεταγραφή κανονική. Θα καταβάλει ο ΠΑΟΚ 2 εκατομμύρια τη ρήτρα και κάνει τον παίκτη δικό του και σε μια ηλικία, νομίζω η ιδανικότερη ηλικία 25 χρονών. Να πω ότι ξεκινάει το κέντρο από αυτόν, κάτι το οποίο δεν ήταν στο πρόγραμμα, όπως δεν ήταν στο πρόγραμμα ούτε ο Λιμιός, δηλαδή είναι δύο ποδοσφαιριστές, που λέει παιδιά βάλτε τους αυτούς γιατί ο Ζαμπά είναι κοντόμυαλος. Βάλτε το Λιμιό. Και ο Λιμιός είναι για μεταγραφή. Ο Βιερίνια τραυματίστηκε και πήραν τον Γιαννούλη. Βάλτε και αυτόν μέσα. Εντάξει, δεν είναι Βιερίνια, αλλά βγάζει προτάσμα που κάνει. Πάει και αυτός για μεταγραφή. Αν και τα λεφτά τα οποία ακούγεται ότι δίνονται δεν καλύπτονται τις απαιτήσεις του ΠΑΟΚ. Και ο Μίσιτς, ο οποίος ήταν να μπει ο Μαουρίσιο, ήταν να μπει ο Βέρμπλουμ, ήταν να μπει ο Εσίτη. Ο Εσίτη καταλαβαίνεις ότι είναι ένα εξάρι το οποίο το έχουν στον πάγκο γιατί δεν μπορεί. Και βγήκε ο Μίσιτς, ο οποίος ζήτησε και ο ίδιος την ευκαιρία, λέει, για μένα να μπω και θέλω πάρα πολύ να γίνει μεταγραφή μου. Και μάλιστα να πω ότι είπε στο μάνατζερ ότι έλα, κανόνισε το, θέλω να τελειώνω με τον ΠΑΟΚ. Αλλά λοιπόν είναι σε μια πολύ καλή και πολύ δυνατή κατάσταση ο ΠΑΟΚ να πάρει το Μίσιτς και να δέσει το κέντρο. Και από εκεί και πέρα συμπληρώνει ο ΠΑΟΚ και στο Μίσιτς αυτούς οι οποίοι ήταν ο Μαουρίσιο. Θα είναι ο Αγγούστο, ένας από τους δύο. Θα παλεύει δηλαδή ο Αγγούστο με τον Μαουρίσιο και θα παλεύει ο Πέλκας με τον Μπίσεσβα μπροστά, καθώς το 4-4-2 με δύο φορ δεν παίζεται και όποιοι το παίζουν βλέπει ο Ολυμπιακός δεν κερδίζουν. Επίσης να πούμε ότι ο Λαύρου είναι και αυτός ο οποίος πήρε συμμετοχή και όλοι οι παίκτες του Παύλου Παλαισθενική εκτός από τον Μιχάη, ο οποίος Μιχάη περιμένει και αυτός την ευκαιρία του. Για το Λαύρο, ο οποίος μπορώ να πω δεν κρίνεται, γιατί μπήκε σε μια στιγμή του παιχνιδιού όπου όλα είχαν κρυφθεί, αλλά έδειξε ότι έχει ένα σωματότυπο πολύ καλύτερο από αυτά τα οποία τον είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα δύο χρόνια. Έκρηξε ταχύτητα και πάει στα τελειώματα. Βέβαια ακούγεται, εγώ δεν τον ξέρω αμυντικά τι κάνει, δεν μπορώ να το δω, ότι ένα σημαντικό κομμάτι όπου δεν προτιμάται ο Λαύρου και δεν προωθείται τόσο πολύ είναι το κακό αμυντικό του κομμάτι. Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν τον είδα, δεν τον έχω μελετήσει στο αμυντικό κομμάτι. Δεν είμαστε στις προπονήσεις, αλλά έχοντας ως πρόσφατη εικόνα αυτά που έκανε στο Βέλγιο, νομίζω ότι αδικείται από την ελάχιστη συμμετοχή του. Βέβαια, του είπανε, από ό,τι ξέρω, ο μπαμπάς είναι και γυμναστής και του έχουν κάνει προγράμματα βελτίωσης. Του είπανε να περιμένει, να μην μιλάει, να μην προκαλεί, γιατί ο στόκ είναι στο τέλος. Ο Βιερίνια είναι στα 35, πόσο θα παίξει. Του λέει περίμενε. Ο Λιμιός πάει για πώληση. Ο άλλος ο Ζαμπά είναι με τις γυμνές εκεί στη Βραζιλία. Δεν ξέρω αν έχεις δει να δεις εκεί τα γλέντια, τα βραζιλιάνικα όργια που γίνονται. Το μυαλό του είναι να πούμε αλλού για αλλού. Πήγε εκεί για αποκατάσταση και έχει γίνει μέσα από τον Αυλονίκη τον ηθοποιό κάτι μαγούλες τέτοιες. Έχει βάλει κιλά. Είναι πολύ τρελαμένος ο Σαββίδης με την πάτη του. Ήδη πριν κάνα μήνα, 1,5 ο Σαββίδης, ο Ιβάν, του έκανε παρατηρήσεις, του κόψε λίγο ένα κομμάτι από το αυτή λίγο μικρό, από το τράβηγμα. Του λέει, φίλε, τι γίνεται, εγώ έχω επενδύσει σε σένα. Του έχουν πει, πρόεδρε, βγαίνει έξω, πίνει, κάνει ράνι. Τα καλά του στόχνει δηλαδή, έχει ο Ίγνασον. Λοιπόν, τώρα, να πω ότι έβγαλε ανακοίνωση ΠΑΕΠΑΟΚ για το 2019, έτσι ενωτική. Να πω ότι στην Τούμπα πετάχτηκαν αρκουδάκια του 1 ευρώ από όλες τις κερκίδες εκτός από τη φύρα 4 που περνιέται για πολύ σκληροπυρηνική
για τα παιδάκια τα άστεγα ή τα φτωχά. Μαζεύτηκαν πάρα πολλά χρήματα και πάρα πολλά αρκουδάκια πετάστηκαν στην Τούπα. Στην Τούπα πέρα, θα σας πω την αλήθεια, δεν έχουμε συνηθίσει να πετάνε αρκουδάκια. Συνηθίσαμε να πετάνε μαλαματίνες και κρασιά, να πούμε, και ούζα. Τώρα είναι μια νέα τάξη πραγμάτων, ο Πάοκ έχει ευρωπαϊστεί. Σήμερα, ας πούμε, στο ραδιόφωνο λέγανε, μα τι κακότροπος αυτός ο Μελισσανίδης, πώς μιλάει έτσι, απολύτησες κτλ. Και το λέγανε κάτι 55 Πάοκ, ρε παιδιά, λέει εσείς είστε. Λέει ναι, εμείς. Ρε βάλατε γραβάτα κουστούμι. Ναι, βάλατε γραβάτα κουστούμι. Μα είναι δυνατόν να λες απολύτης το Θεό Μελισσανίδη που βγήκε στο όπεν και την είπε, ας πούμε, στον Τάσο Κάκο τον διαιτητή. Τέλος πάντων, να πω μια σύγκριση ωραία. Ο Φερέιρα δέχτηκε δώρα από τους Κέντες για τα γενέθλια, πήγε γενέθλια στο Δεκέμβριο, το Ξώτης είναι. 5-1. Πέρσι το ίδιο έκανα στον Λουτσέσκου απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης. Το σκορ ήταν πάλι 5-1. Αυτά ρε Κώστα τα λένε πριν, δεν τα λένε μετά. Ναι. Να παίξουμε ένα στοίχημα. Εντάξει. Και τα δύο τα μάτια γίνανε Δευτέρα. Και έχει δύο περιπτώσεις προπονητές, είχα γενέθλια την Κυριακή. Μπράβο. Και τα σκορ ήταν 5 συμπτώσεις. Μπράβο. Τώρα ο Πάοκ ισοφάρισε και ένα ακόμα ρεκόρ του Πετρόπουλου και του Γουλανδρή. Ολοκλήρωσε αίτητος το ημερολογιακό έτος 2019, έχουμε βγάλει, που το έχει κάνει μόνο Ολυμπιακός το έτος 1973 επί Πατακού, 46 χρόνια πριν. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε 32 αγώνες πρωταθλήματος μέσα στο 2019, κάνοντας 25 νίκες και 7 ισοπαλίες. Ο Ολυμπιακός του Πετρό το 1973 είχε παίξει σε ένα παιχνίδι περισσότερο, 33, και έκανε και αυτές 7 ισοπαλίες, αλλά μια νίκη παραπάνω, 26. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός το 1974 συνέχισε το αίτητο μέχρι τον Απρίλιο, και όταν έχασε στην Τούπα από τον ΠΑΟΚ, με την κεφαλιά του Σαράβη, το περίπου με ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0, 1973-1974 σεζόν. Πέντε σε διακοπές, πήραν ειδικό διαιτολόγιο, μη βάλουν κιλά και τα λοιπά. Κάποιοι θα κάνουν και εξτρά προπονήσεις, όπως ο Λάβρου, όπως ο Πέλκας, ο οποίος έχει κάνει και το καλοκαίρι. Και δώσαν κάποια διαιτολόγια σε business σε άλλους, οι οποίοι δώσαν και κάποιες εντολές, μην γυρίσετε με περιττά κιλά, γιατί θα δείτε τον πάγκο και την κερκίδα. Είναι πολύ αυστηρό το πράγμα. Όσοι είναι επιρρεπείς. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Άρης. Ο Άρης πήρε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, ρεπό και θα πάνε το Σάββατο. Ναι. Έχει βγάλει και ανακοίνωση ΠΑΕ. Το άλλο είναι, τώρα το ζόρι, πάνε και δαρέα. Ο Χαριστέας είναι μεγάλο βάρος στις ανανεώσεις των συμβολέων, αλλά και στις αποδεσμένσεις αυτών. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει σκληρό παιχνίδι, σκληρό πόκερ, και είναι πολύ δύσκολο το έργο του Χαριστέα καταρχήν στις αποδεσμένσεις, καθώς οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι περάσανε να αποδεσμευτούν ζητάνε αρκετά χρήματα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Βέλε, ο οποίος έχει μεγάλη διαφορά στο οικονομικό, δύσκολη η ανανέωσή του. Ο Ματίλια, και αυτός υπάρχουν κάνα 60-70.000 διαφορά. Για αυτά τα λεφτά για τον Άρη είναι πάρα πολλά. Αν σου πω ότι έχει ο Πάκος 100.000 διαφορά με τον Μπέκ 150, θα σου πω ότι θα τα βρούνε. Όταν ο Ματίλια έχει 60-70.000 διαφορά για την επέκταση του συμβολέου του, που είναι στα 200-220-250, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μεγάλη απόκληση. Και το ίδιο και ο Ντεντινή, έκανε πριν καμιά εβδομάδα κάποιες συζητήσεις με τον Χαριστέα, όπως έμαθα εγώ, έγινε σε οικονομική βάση η οποία είναι αρκετά υψηλή, καθώς βλέπει ο Άρης, και είναι θυμωμένος, καθώς δήλωσε και ο ίδιος, γιατί θεωρεί ότι ξεζουμίστηκε και κατά κάποιο τρόπο πετάχτηκε στον κάρτο των Αχρήστων για να μπει ο Λάσος δεύτερο σεντερφόρ, ο Γκάμα αριστερά, εκπαθίζει εξέ, και θεωρεί ότι τουλάχιστον στις αλλαγές θα πρέπει να έχει περισσότερη συνοδοχή από όσο ο ανέτοιμος Μαντσίνη. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, άρα εκεί υπάρχουν αγωνιστικά περισσότερο παράπονα παρά οικονομικά. Άνω Τεγκινή ήταν βασικούρα, νομίζω, αν και μαθαίνω, ότι θα ήταν πιο μαλακός στις διαπραγματεύσεις. Τώρα τον πετυχαίνουν σε ένα θυμό, σε μια εγωισμό, το οποίο εγώ δικαιολογώ απόλυτα. Τώρα, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα που κάνουν λόγο πως θα διακοπεί ο δανεισμός του Ντουρμισάη από την Βίλεμ, από όπου παίζει δανεικός από τον Ολυμπιακό, για να πάει στον Άρη. Μας το έχεις πει πολύ καιρό πριν, το ξαναδιαβάζουμε τώρα, δεν ξέρω αν έχει βάση. Βεβαίως έχει βάση.
ο μάναγκερ του είναι καλός μας φίλος και του νομικού μας επιτελείου κτλ. Εκεί εδώ και καιρό γίνει ιστορία. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση είναι ο Δημητσάη. Δηλαδή, ότι στον Άρη τον θέλουν με ανοιχτές αγκάλες, ναι, αλλά δεν γνωρίζουμε σε τι φόρμα είναι. Όπως επίσης ξέρουμε ότι ήταν ένα βήμα πριν τον Μπρούνο, το έχουμε πει και αυτό πάρα πολύ καιρό, αλλά το γεγονός ότι ο Μπρούνο θα μείνει 2 μήνες έξω, πρώτον. Και δεύτερον, ο Μπρούνο δεν είναι από τους ποδοσφαιριστές όπου έχει ιδιαίτερο Άρης ανάγκη. Τα άκρα του είναι καλά, ιδιαίτερο από τον Βαζίδη. Άρα ο Άρης ψάχνει κάτι πιο μεσοαμυντικό, να δέσει λίγο το κομμάτι κέντρο και άμυνα, ιδιαίτερα στις πλευρές. Δηλαδή ο Άρης ψάχνει μπακ αριστερό, όχι τόσο πολύ, αλλά τον ψάχνει οπωσδήποτε μπακ δεξί, γιατί είναι πολύ κακή μεταγραφή του Στρούγγεν, παίζει μισθόπερ δεξιά, και ένας καλός χαμ ο οποίος θα κόβει καλύτερα. Γιατί ο Σάσα είναι μόνος και το μπακ δεν το πιστεύω. Και επίσης ξέχασα να πω και συγγνώμη, ότι σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που ζητάνε περισσότερα χρήματα είναι και ο 32χρονος Ματίγια, ο οποίος και αυτός έχει μεγάλη απόκριση. Δηλαδή ο Άρης μπορεί να κάνει αστοχία σε όλους. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει τα λεφτά ο Άρης να δώσει προκαταβολές και να πει ελάτε. Υπάρχει ένα οικονομικό θέμα, πολύ μικρό ή πολύ μεγάλο, δεν ξέρω πώς υπάρχει. Και οι ποδοσφαιριστές ψάχνουν να βρουν αλλού λύσεις. Και αν φύγει ο Ματίγια, δεν ανανέωσε ο Ντεγκινή. Και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι για τον Άρη, η ακροδεξιά είναι η λύση. Εκεί στην Εντεκάδα, ο Άρης έχει πρόβλημα και ενώ συνέχεια πρωταθλήματος όσον αφορά και την Ευρώπη. Γιατί οι άλλοι, άμα δεν ανανεώσουν, θα σκέφτονται αλλού, θα φυλάνε τα πόδια τους. Άμα έχουν να πάρουν και κάνα 2-3 μήνες λεφτά, μπορεί να κάνουν και τις κακομοίρηδες. Και τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και το βάρος το έχει φάει όλο ο Χαριστέας. Μάλιστα. Κάθελε, κάπαθε, αλλά ήταν επιλογή του. Λοιπόν, Κωστή, καλά Χριστούγεννα. Όχι, τώρα τι κάνουμε, πότε θα ξαναβρεθούμε? Πρώτα Θεός, Δευτέρα. Οχο, την άλλη Παρασκευή. Ναι. Έχουμε συνάντηση, ωραία. Έτσι, ωραία. Έγινε, Κωστή μου, να είσαι καλά. Έτσι.